Ανοιχτά παρέμειναν την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 6 η ώρα το απόγευμα για τα μικρά εμπορικά, ενώ στις 8 το βράδυ έκλεισαν οι αλυσίδες καταστημάτων και τα πολυκαταστήματα. Ωραία είναι, ο κόσμος βγαίνει έξω, ψωνίζει, πάει στα μαγαζιά. Ωραία, πολύ ωραία. Βοηθάει γενικότερα τον εργαζόμενο η Κυριακή να είναι κάποιες φορές ανοιχτή? Τον εργαζόμενο δεν ξέρω, τον εργοδότη σίγουρα το βοηθάει, τον εργαζόμενο δεν ξέρω, νομίζω πως όχι, δεν θα ήθελε να δουλεύει και Κυριακή, αλλά... Εσείς ψωνίσατε? Όχι, ακόμη τώρα κατέβηκα. Έχετε σκοπό να ψωνίσετε? Ναι, θα πάω για καφέ και μετά θα πάω στην αγορά. Τι αγορά σήμερα? Μες στη χαρά είμαστε, μες στη χαρά. Κάνουμε τη βόλτα μας. Πολύ ωραία, γιορτινή ατμόσφαιρα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο να έχει. Εύχομαι πάντα να έχει τόσο κόσμο στην αγορά, αλλά να ψωνίζει κιόλας. Λίγο δύσκολα είναι. Εσείς πώς το βλέπετε σήμερα, ο κόσμος που κατέβηκε, γιατί είναι αρκετός? Ψωνίζει, κρατάει σακούλες στα χέρια? Όχι, για βόλτα πιο πολύ σήμερα κατέβηκε. Έτσι το βλέπω εγώ. Και εμείς για βόλτα κατεβήκαμε. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τις επόμενες δύο Κυριακές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές στις εορταστικές τους αγορές. Θεωρώ ότι δεν ήταν απαραίτητο αυτή την Κυριακή να ανοίξουμε. Τρεις συνεχόμενες Κυριακές. Αυτός που έχει χρήματα μπορεί να ψωνίσει όλη τη βδομάδα και την επόμενη θα είμαστε πρωί-απόγευμα. Σχεδόν όλη τη μέρα ανοιχτά. Ήταν λίγο άσκοπο όλο αυτό. Και δεν ξέρω τι γίνεται πιο εκεί στην αγορά, αλλά εγώ δεν βλέπω να κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος έξω. Εσείς, συγκριτικά με προηγούμενες έτσι ημέρες, είδατε μία διαφορά στην κινητικότητα μέσα στο κατάστημά σας? Είχε μία αύξηση λόγω του κοινωνικού μερίσματος, υποθέτω. Βέβαια δεν πληρώθηκαν ακόμη συνταξιούχοι. Εκεί ό,τι είναι να γίνει, εκεί θα γίνει. Κατά τα άλλα όλοι είναι συγκρατημένοι. Εννοείται ότι περιμένουν να πληρωθούν το δώρο όσοι το πάρουν από τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνταξιούχοι όσοι πληρωθούν, που φυσικά δεν ξέρω τι θα φάνε τον Ιανουάριο, έτσι. Αυτό θα φανεί. Όσοι είναι να ψωνίσουν δωράκια κλπ, ιδίως σε εμάς που είναι παιδικό, τα Χριστούγεννα ψωνίζουν για να τα δώσουν στα βαφτιστήρια, στα παιδιά, οι γιαγιάδες που παίρνουν το δώρο ας πούμε και θέλουν κάτι να πάρουν. Την πρωτοχρονιά είναι λίγο πιο κάτω η κίνηση συνήθως. Είδαμε μερικά καταστήματα να είναι κλειστά σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό ο εμπορικός σύλλογος να ανοίξετε υποχρεωτικά τις Κυριακές? Είναι επιλογές? Υποχρεωτικό δεν είναι, αλλά όταν όλοι είναι ανοιχτά, εσύ θα είσαι κλειστά? Δεν ξέρω, χτυπάει λίγο άσχημα. Είναι η μέρα που ξεκουράζονται οι εργαζόμενοι. Να μην προσφέρουμε θυσία στις προεκλογικές, στα ΜΟΝ και στην Τρόικα. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας προκήρυξε πανελλαδική απεργία. Οι προϋπάλληλοι, όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους, για μία ακόμη χρονιά καλούνται να εργαστούν για πάνω από 30 με 40 συνεχόμενες ημέρες, οι περισσότεροι χωρίς ρεπό, χωρίς ξεκούραση, χωρίς καν πρόσθετη αμοιβή 75% για τις Κυριακές τους.